Σήμερα εδώ κάνετε τα εγκαίνια της έκθεσής σας στην αίθουσα Ελευθερίας, στον Πολυχώρο Ελευθερίας, στην πόλη της Δράμας, με θέμα και τι έργα θα παρακολουθήσει ο επισκέπτης της έκθεσης. Ναι, το θέμα της έκθεσης είναι Ορθοδοξία και Ελληνισμός, πορεία και συνάντηση. Ο επισκέπτης που θα έρθει θα δει τους ζωγραφικούς πινάκες και κάποια αντίγραφα που έχουμε φέρει για τη συγκεκριμένη έκθεση, ξεκινώντας από αρχαία Ελλάδα μέχρι και το 40 και μετέπειτα. Δηλαδή υπάρχει μια πορεία, όπως και είναι και ο τίτλος. Μια ιστορική πορεία θα μπορούσε. Ιστορική πορεία. Μια ιστορική πορεία και η οποία μάλιστα, επιτρέψτε μου, ότι προσπαθεί να συνδέσει κάποια πράγματα που ορισμένα τα θεωρούν και ασύνδετα. Ναι. Κοίτα, ξεκινήσαμε με τον Ελληνισμό, γενικά από αρχαία Ελλάδα, και φτάνει σε κάποιο σημείο, δηλαδή έρχεται η Ορθοδοξία, η μετέπειτα. Και μέχρι σήμερα εγώ. Δηλαδή και... Από την δική σας πλευρά, θεωρείτε αυτά τα δύο πράγματα, έστω πάνω στον καμβά, δένουνε? Δένουνε. Εάν, ας πούμε, τα δουλέψεις με μεράκι και ψάξεις κάποια πράγματα πιο βαθιά, μπορείς κάλλιστα, ας πούμε, να τα δέσεις όλα αυτά. Τι υλικά χρησιμοποιήσατε για αυτήν την έκθεση εδώ και ποιες τεχνικές? Αυτή η έκθεση είναι βασικά, δουλεύω το λάδι, ελαιογραφίες. Και όλα είναι ελαιογραφίες. Εκτός από τα αντίγραφα που φέραμε, φωτοαντίγραφα από την πινακοθήκη της Ιεράς Μονής Μεγάλο Μετεώρο, που μας παραχώρησε με την άδειά του βέβαια το μοναστήρι για να τα εκθέσουμε. Ωραία. Πώς θα έργα αυτή τη στιγμή εκθέτεται εδώ? Εδώ πρέπει να είναι γύρω στα 70 έργα περίπου. Θα είμαι τα αντίγραφα μαζί. Κάπου εκεί είναι. Πρώτη σας έκθεση? Όχι, έχω κάνει και άλλες εκθέσεις και εξωτερικό. Και ελπίζω να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και να παρουσιάζουμε όμορφα και ωραία πράγματα. Ναι, μια πάρα πολύ ωραία έκθεση έχουμε από σήμερα. Τα εγκαίνια της είναι σήμερα, Ορθοδοξία και Ελληνισμός. Συνάδει και με το χρονικό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης μας, αλλά και με την περίοδο αυτήν των Χριστουγέννων, των εορτών τώρα, όπου ο κύριος Αδάμου, ο Κώστας Αδάμου, εκθέτει τα έργα του, μπορώ να πω εντυπωσιακά έργα, που φυσικά τα θέματα είναι, όπως λέει και η έκθεση, ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Νομίζω ότι οι Δραμηνοί θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια μοναδική έκθεση με πάρα πολλά έργα. Μοναδική έκθεση σε αυτό το σύνολο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν έχουμε σίγουρα ξαναδεί. Είναι τιμή μας να έχουμε εδώ τον καλλιτέχνη, τον κύριο Αδάμου, εκθέτοντας τα έργα εδώ σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δράμας και τον Δήμο της Δράμας. Καλούμε λοιπόν όλους τους Δραμηνούς να επισκεφθούν την έκθεση αυτήν εδώ στο χώρο Ελευθερία του Δήμου.